κύριε, πάντα κατά την διδασκαλία του μαθήματος της οικονομικής πολιτικής αναφερόμαστε σε στόχους της πολιτικής οι οποίοι είναι είτε συμπληρωματικοί είτε ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκρουόμενοι. Και όταν αναφερόμαστε στο θέμα των συγκρουόμενων στόχων, πάντα έχουμε το κλασικό παράδειγμα που είναι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος. Δύο στόχοι οι οποίοι κατά τη γνώμη πολλών από εμάς δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Και επειδή λοιπόν η ανάπτυξη ή η δημιουργία πλούτου σημαίνει αυξημένες ανάγκες για ενέργεια, τότε το δίλημα αυτό γίνεται περισσότερο συγκεκριμένο αν διατυπωθεί ως εξής. Κατά πόσο η χρήση των ορυκτών καυσίμων μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία πλούτου και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο περιβάλλον. Το παρόν βιβλίο προσφέρει μια αναλυτική, ισορροπημένη προσέγγιση στο θέμα αυτό. Αναλύει τη διεθνή κατάσταση, δηλαδή ποιες χώρες παράγουν, ποιες καταναλώνουν και τι είδους ενέργεια, ποιες οι πιθανότητες για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ποιες μορφές ενέργειας θα είναι λογικές στο μέλλον και ποιες όχι. Κυρίως όμως, το βιβλίο που θα παρουσιαστεί απόψε επικεντρώνεται στα ορυκτά καύσιμα, επειδή οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτά μέχρι το 2030 θα συνεχίσουν να αποτελούν το 80% της συνολικής ενεργειακής παγκόσμιας σύνθεσης. Με βάση την πρόβλεψη αυτή, η Κύπρος και η Ελλάδα σήμερα έχουν εστιάσει τις προσπάθειές τους στην έρευνα και παραγωγή κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ετοιμάζονται να παίξουν τον ρόλο που ενδείκνυται σε αυτό το νευραλγικό τομέα της οικονομίας στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Από μια ισορροπημένη εξέταση δεδομένων, το βιβλίο προσφέρει μια αναλυτική προσέγγιση μεταξύ της συνεχώς αυξανόμενης ανάγκης για ενέργεια και της δημιουργίας του πλούτου. Ταυτόχρονα αναφέρεται στην αδύνατη ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και για την αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, της πιθανότητας μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Παράλληλα, το βιβλίο υιοθετεί την άποψη ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην παγκόσμια σκηνή για δεκαετίες, καλύπτοντας χρονικά ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Το βιβλίο περιγράφει αυτούς τους πόρους εις βάθος και παρουσιάζει τελευταία λέξη της τεχνολογίας για εκμετάλλευσή τους με επιμέλεια ως προς την ρόλη της εξελισσόμενης τεχνολογίας καθώς και την ανάγκη για περιβαλλοντική επαγρύπνηση. Το βιβλίο αυτό είναι η επιτομή για ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά του κόσμου, την ενέργεια, που είναι τόσο χρήσιμη για την παγκόσμια ανάπτυξη και οικονομία, και θα έλεγα και την ειρήνη. Περιέχει μία σε βάθος αποκαλυπτική αναφορά στην ενέργεια του σήμερα και του αύριο, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, πηγών, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετάδοσης, μεταφοράς και χρήσης. Ρίχνει μία διαφωτιστική ματιά στα κέρδη της βιομηχανίας ενέργειας και εκτιμά την πραγματική εικόνα των κινδύνων έναντι των ωφελών. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα σχέδιο για μια ρεαλιστική, υπεύθυνη και υγιή ενεργειακή πολιτική.